Μην το έχουμε αλλάξει, ρε. Βάλουμε. Πρέπει όλοι να περάσετε από το γραφείο, γιατί ανήκει σε όλους μας, σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους Αλβανούς. Και μέσα από την νομική αυτή ορθότητα, συμμετέχοντας, να εργαστούμε για την οικονομική απελευθέρωση της χώρας μας, κάνοντας χρήση τα οικονομικά εργαλεία που μας έχει προσφέρει αυτή τη χώρα. Να δώσω τον λόγο στο Διεθνή Σύμβουλο για την Υγεία Παπαδρεγκατούλη για να συνεχίσει. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Υγεία Παπαδρεγκατούλη, Διεθνή Σύμβουλο. Συνέχεια, καλωσορίσατε στην Αιγύρων συνέλευση. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ να σας ενημερώσουμε για το τεράστιο πλούτο που έχουμε στη διάθεσή μας. Την νομή και κατοχή αυτού του πλούτου μπορούμε αμέσως να δώσουμε εντολή στα ασφαλιστικά ταμεία, ΛΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΚΑ, Εφορία και τράπεζες και κάθε μορφή δανείου. Την ενημέρωση θα την κάνει ο συνέδρια Γιάννης Καλογερόπουλος. Μετά την ενημέρωση μπορείτε να πάρετε τον λόγο και να ρωτήσετε οτιδήποτε για οτιδήποτε. Επίσης, τα γραφεία μας είναι Μπουλούκου 5. Μπορείτε να περάσετε από εκεί, να ενημερωθείτε εκτενέστερα και να γίνετε μέλη. Ευχαριστώ. Τον λόγο ο συνέδρια Γιάννης Καλογερόπουλος. Συνέλληνες και φίλοι, καλησπέρα. Καταρχήν να σας πω ότι έχει καρέκλες και μέσα εδώ μπροστά που είναι να θέλω τις συμπληρώσεις για να μην αφιτωθεί. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσα στα παιδιά μου. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσα στους Έλληνες. Αυτός ο αγώνας που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 3 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, αλλά και έξω από τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδος, είναι πάρα πολύ σοβαρός και πάρα πολύ συγκεκριμένος. Έχει πολλούς πρωταγωνιστές, αλλά πρέπει να δούμε όλοι οι Έλληνες σε αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι ολονών μας υποχρέωση. Σε αυτό το σημείο, θεωρώ χρέος μου να αναφερθώ σε έναν συνέλληνά μας οργισμένο πολεμιστή από την πόλη σας, πρωτεδέατη αυτού του αγώνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 6 μέρες. Και θεωρώ ότι είναι χρέος όλων μας να το τιμήσουμε με ενός λεπτού σιγή. Αναφέρομαι στο συνέλληνά μας τον Χρήστο τον Πλάτο, που σίγουρα τον δεύτερο συνεχίζοντας την ενημέρωση για τον λόγο το πολύ σοβαρό που είμαστε σήμερα εδώ, θα ξεκινήσω την αναφορά από το να δούμε ακριβώς ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Δεν είμαστε πολιτικοί, είμαστε πολίτες. Δεν είμαστε καθεστοτικοί. Είμαστε Έλληνες
κυρίαρχοι αυτόχθονες που είναι ο αδερφιά μας. Δυστυχώς όμως, ενώ οι παππούδες μας πήρανε τα όπλα και διώξανε τον Τούρκο, πριν προλάβουμε να ελευθερωθούμε ουσιαστικά από τον Τούρκο, και έχοντας γνώση οι παππούδες μας και επίγνωση και δηλώνοντας την κρατεότητά τους, το κράτος, την κυριαρχία τους, με τέσσερες εθνοσυνελεύσεις που κάνανε από το 22 μέχρι το 28, 1822, μέχρι το 28, δηλώσαν την κυριαρχία τους, την πολιτεία των Ελληνών, την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Στην ιστορία, στα σχολεία, το καθεστώς δεν μας έδωσε τις πληροφορίες αναλυτικά και δεν μας έμαθε, για να μην μας ανοίξει τα μάτια, ποιοι πραγματικά είμαστε. Γιατί είμαστε κυρίαρχοι Ελλήνες, απόγονοι κυρίαρχων προγόνων. Όταν δολοφονήσαν τον Καποδίστρια, πτωχεύσαν την Ελλάδα. Την Ελλάδα τότε την πτώχευσε και την κατάσχεσε ο Λουδοβίκος, ο βασιλιάς της Βαυαρίας, ο οποίος στην τότε κατασκευμένη Ελλάδα επέβαλε μια ιδιωτική εταιρεία, και προσέξτε να δείτε εδώ πώς σας επιλύγεται το κουμπάρι, η οποία αυτή η ιδιωτική εταιρεία ονομάστηκε Βασίλειο της Ελλάδος και έβαλε επικεφαλής του βασιλείου ιδιωτικής εταιρείας το δευτερόλογο γιο του, τον Νότο Ιόθωνα. 15 χρονών αμούστακο, με επίτροπο. Οι Βαβαροί λοιπόν, στέλνοντας και το δικό τους στρατό τότε εδώ και έχοντας και τη βοήθεια των 14.000 στρατιωτών των Γάλλων με το στρατηγό των Μεζόνα που είχαν έρθει από το 26 εδώ, και σας το αναλύω αυτό για να καταλάβετε πώς ξεκίνησε η σκλαβιά των Ελλήνων πριν ελευθερωθούν, πριν ακόμα προλάβουν να ελευθερωθούν. Επιβάλλανε το καθεστώς το δικό του της ιδιωτικής τους εταιρείας στους Έλληνες. Διαλύσανε τον εθνικό στρατό από 10.000 άντρες που αποτελούνταν, που είχε συντάξει ο Καποδίστριας, και επέβαλαν στους Έλληνες το βαβαρικό στρατό και το γαλλικό. Και μάλιστα, αν διαβάσουμε το ΦΕΚ 1 και το ΦΕΚ 2 στην ίδρυση του βασιλείου, δεν θα πιστεύουμε τι διαβάζουμε. Ο βασιλιάς δηλώνει με το ΦΕΚ το πρώτο την έναρξη της ιδιωτικής εταιρείας, ότι ανέλαβε βασιλιάς για να υπηρετήσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε στις μεσολαβούσες μεγάλες δυνάμεις. Δεν ανέλαβε δηλαδή για να υπηρετήσει τους Έλληνες και τον Ελληνισμό, δεν ανέλαβε για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των Ελλήνων, αλλά των μεγάλων δυνάμεων που μεσολάβησαν και για να λάβει υποχρεώσεις απέναντί τους. Στο δεύτερο ΦΕΚ του βασιλείου, υποχρεώνει με βασιλικό διάταγμα όλους τους κατοίκους της Ελλάδος, Έλληνες και μη, προσέξτε το αυτό, Έλληνες και μη Έλληνες, το τονίζω, και μη Έλληνες, να ορκιστούν πίστη και υπακοή στο βασιλιά. Είναι το δεύτερο ΦΕΚ του 1833, το βασιλικό διάταγμα της υποχρεωτικής ορκομοσίας. Πίστης στο βασιλιά και υπακοής. Αυτό το έργο ανέλαβε να το φέρει σε πέρας η Εκκλησία. Τους υποχρεώνανε καθορισμένες μέρες να παρίστανται σε ναούς για να ορκιστούν. Τους βάζανε, γιατί δεν ξέρανε γράμματα, εκτός από το σταυρό να βάζουν ένα φιλικό αποτύπωμα που ορκιστήκανε, υπακοή στο βασιλιά. Και με το χαρτί που τους έδινε ο παπάς, που τους όρισε, δηλωνόντουσαν επίσημα υπήκοοι στο βασιλιά, υπάκοοι, και ο βασιλιάς αναγνωρίζοντας ότι ορκιστήκαν οι υπακοοί σε αυτόν, τους έδινε ένα άλλο χαρτί που λεγόταν ταυτότητα, το οποίο δήλωνε ότι ήταν υπήκοοι στο βασιλιά τη
είμαστε κυριαρχοί. Δεν δηλώνουν ότι είμαστε κληρονόμοι κάθε εθνικού περιουσιακού στοιχείου. Οι ταυτότητες μας δηλώνουν μόνο επικότητα. Και την ταυτότητά μας διεκδίδει το ίδιο καθεστώς, το ίδιο ιδιωτικό μαγαζί που σήμερα έχει αλλάξει όνομα και λέγεται Ελληνική Δημοκρατία. Είμαστε μόνο υπάκοοι, υπήκοοι, χωρίς να έχουμε κανένα δικαίωμα και χωρίς να μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για τη ζωή μας και την περιουσία μας. Αυτό το καθεστώς λοιπόν μας επιβάλλει ό,τι όρους θέλει στη φορολόγησή μας, μας κλέβει όσο θέλει, βγάζει όσους νόμους θέλει εναντίον μας, μας γενοκτονεί με όποιο τρόπο επιλέγει, μας φέρνει εκατομμύρια μετανάστες να ζήσουν μέσα στον ίδιο χώρο με εμάς και δίνει περισσότερα δικαιώματα στους μετανάστες και μας επιβάλλει μόνο υποχρεώσεις. Φτάσανε να μας φορολογούν αν έχουμε παιδιά ότι είναι τεκμαρτό εισόδημα, ακόμα και αν δεν έχουμε. Αν έχουμε χάσει τη δουλειά μας, αν δεν έχουμε εισοδήματα. Είμαστε το μοναδικό μέρος του πλανήτη, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Στην Ελλάδα να φορολογούνται τα παιδιά. Αλλά με πρόσχημα το έχουμε πρόβλημα το δημογραφικό, μας φέρουν ένα σωρό λαθρέους επίτηδες. Λαθρέους έπικους. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε και τη δυνατότητα και την οξύνια και την νοημοσύνη αλλά και τη γνώση να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι συμβαίνει εναντίον μας. Το 2010, το Μάιο, η τότε κυβέρνηση του Γιώργη Παπαδρέου με πρόσχημα ότι δεν είχαμε λεφτά, δεν είχαμε πολλά ελλείμματα, είχαμε τεράστιες ανάγκες, μας έβαλε σε ένα μνημόνιο μια δανειακή σύμβαση με Ευρωπαίους άφραγους τραπεζίτες που αναλάβουν αυτοί να μας βρίσκουν λεφτά και να μας δίνουν για να πληρώνουν τις υποχρεώσεις μας. Οι όροι της δανειακής σύμβασης ήταν δυσβάστακτοι. Ένας από αυτούς ήταν και είναι, ισχύει και θα ισχύει γιατί είναι αμετάκλητα και ανεφόρο να παραδώσουμε κάθε εθνικό περιουσιακό στοιχείο και την εθνική μας κυριαρχία στους δανειστές της Ευρώπης που δεν είναι οι Γερμανοί και οι Μέρκελ όπως μας λένε δημοσιοκάφροι και μας εξαπατούν να γίνουν παιδιά του καθεστώτος, γερωμένα, καλοκαιρωμένα. Αλλά είναι ένα ταμείο ιδιωτικό που ιδρύθηκε από τρεις άφραγους τραπεζίτες μέσα από 8-9 εταιρείες τραπεζικές δικές τους. Το ονομάσανε Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτό το ταμείο δεν υπήρχε πριν. Ιδρύθηκε το 10 αποκλειστικά για την Ελλάδα. Αυτό το ταμείο δήλωσε έδρα το Λουξεμβούργο. Αν διαβάσουμε μέσα από την Δανειακή Σύμβαση, η οποία έχει περάσει σε δύο ΦΕΚ του ελληνικού κράτους, στο ένα φαίνεται υπάρξει νομοθετικού περιεχομένου που ψηφίζουν μέσα στη Βουλή και δίνουν το δικαίωμα σε έναν αρχικό δότη που λέγεται Υπουργός Οικονομικών. Ελέω Θεούς, η κυριολεξία, χωρίς να χρειάζεται την ένδυση κανενός, χωρίς να χρειάζεται να περάσει μέσα στη Βουλή τη σύμβαση να την επικυρώσει, δίνουν το δικαίωμα σε αυτό το προδότη που λέγεται Υπουργός Οικονομικών και τότε ήταν ο Γιώργης ο Παπαδοσταλίνου, να μπορεί μόνος του να υπογράψει την Δανειακή Σύμβαση και να δεσμεύσει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Από εκείνη τη σύμβαση και σύν τις άλλες τρεις που ακολουθήσαν, παραδώσαν όλα τα εθνικά μας περιουσιακά στοιχεία, παραιτηθήκαμε της κυριαρχίας μας και παραιτηθήκαμε και της ασυλίας των εθνικών περιουσιακών στοιχείων, αμετάκλητα και άνεφόρων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο που έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Και έτσι οι άφραγοι τραπεζίτες κατάσχοντας την ελληνική εθνική περιουσία μπορούσαν και μπορούν και θα μπορούν να εκδίδουν ομόλογα χρηματιστηριακά με εγγύηση την ελληνική εθνική περιουσία να παίρνουν λεφτά και να μας τα δανείζουν εμάς. Για σκεφτείτε το γιατί πιο πολλοί από εσάς σας είναι επιχειρηματίες και επαγγελματίες και πολύ εύκολο να κατανοήσετε τι σας λέω. Έχετε μια τράπεζα, σου κατάσχει όλη την περιουσία, εσύ έχεις ανάγκη για λεφτά να λειτουργήσει την επιχείρησή σου και λέει η τράπεζα. Επειδή εσύ είσαι γραμμένο στον διασία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα εκδίδω εγώ γραμμάτια θεού.
από τη δική σου περιουσία εκεί η μέρα που συγκατάσχεσα, θα τα δίνω στην αγορά, στο χρηματιστήριο, θα παίρνω χρήματα και θα σταλαγίζω και με τόπο. Αυτό ακριβώς γίνεται, για να το καταλάβετε. Σας φαίνεται απίστευτο ενδεχομένως, ίσως γιατί κανένας δεν σας εξήγησε τόσο απλά, κατανοητά, τι ακριβώς είναι αυτή η συμφωνία που λέγεται λιμόνιο και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη. Από εκείνη τη στιγμή που υπογράφει αυτή η συμφωνία, παραδόθηκε όλη η ελληνική περιουσία, αμετάκλητα και ανεφόρων, προσέξτε, αμετάκλητα και ανεφόρων, το τονίζω, αμετάκλητα και ανεφόρων, δηλαδή χωρίς όρους, πάντα. Και αμετάκλητα, δεν ανακαλύπτει. Άρα πότε λύγει η ελευθερία. Αφού είναι αμετάκλητο, πότε δεν είναι μια χώρα στην Ελλάδα, σε 10.000 χρόνια, σε 1.000 χρόνια, πότε δεν είναι το αμετάκλητο. Ποτέ. Άρα, τα πολιτικά παιδιά που μας δουλεύουν θα μας σώσουν με τα κομματάκια τους, κομματάκους και μας κομματιάζουν το μυαλό και τη συνείδηση και μας έχουν χωρίσει σε κοπάδια και μας παρακάνουν πολύ συγκεκριμένα συνείδητα. Συμφωνήσαμε όλοι μαζί, προσέξτε τι λέω, συμφωνήσαμε όλοι μαζί και ο μικρός το παραμύθι των καθεστωτικών ότι υπάρχουν μνημονιακοί για την μνημονιακή, συμφωνήσαμε όλοι μαζί να προδώσουν ολόκληρο τον ελληνικό λαό και να παραδώσουν τα πάντα στους Ευρωπαίους μογγόλους τραπεζίτες. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου, είναι 8 φετ συνολικά του ελληνικού κράτους που τα λένε ξεκαθά. Και ακούστε τώρα τμήματα της συμφωνίας. Πάμε στο προηγούμενο γένειο. Εκείνο που μπορεί να σας φανεί απίστευτο θα το διαβάζετε μέσα από τα 8 φετ και τότε θα το πιστέψετε και θα το κατανοήσετε. Λέμε, το ελληνικό δίκαιο και η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανάπηρη. Και οι δικαστές οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, τους ευνουχίζουν. Και η χώρα μπαίνει οριστικά και αμετάκλητα στο αγγλικό δίκαιο. Το δίκαιο δηλαδή του κατακτητή, του κυρίαρχου που μπαίνει σε μια χώρα και τους θεωρεί όλους ζώα. Το ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα και ο κατακτητής τα έχει όλα. Αυτό το αγγλικό δίκαιο. Μπορείτε να το παρατηρήσετε με αυτό γιατί είναι το δίκαιο της θάλασσας το αγγλικό δίκαιο. Όλοι θα ξέρετε, ειδικά σου έχει να ασχοληθεί με την αρτηρία. Αν ένα καράβι βρεθεί χωρίς πλήρωμα, χωρίς να είναι ένας άνθρωπος απάνω, όποιος ανέβει πρώτος απάνω θα έχει την κυριαρχία του καραβιού. Αυτό πιστεύω ότι σας πάρα πολύ ευχαριστώ να το ξέρετε. Το ίδιο συμβαίνει και σε μια χώρα. Μένει ο κατακτητής ή ο δανειστής, είναι όλα δικά του. Αλλά πάμε σε άλλο τμήμα της συμφωνίας. Το δεύτερο που φαίνεται στην οθόνη, έχουμε ένα πρόβλημα με τον φωτισμό και ευθυρινός ενδεχομένως. Θα σας πω αναλυτικά τι λέει. Λέει ο εγγυητής, το εγγυητής είναι η Ελλάδα, έτσι. Η Ελλάδα στα μνημόνια αναφέρεται με τρία ονόματα. Η εγγυητής, η δικαιούχο κράτος μέλος, η Ελλάδα. Έχει υπαχθεί νόμιμα, προσέξτε, νόμιμα έχει υπαχθεί. Έχει υπαχθεί και αποτελεσματικά λέει, αλλά και πάνω απ' όλα αμετάκλητα. Πού έχει υπαχθεί τώρα. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του μεγάλου δουκάτου του Λουξεμβούργου. Το μεγάλο δουκάτο είναι τα κτήματα ενός δούκα, ιδιωτική περιουσία που δήλωσε η ιδιωτική εταιρεία που παριστάνει το κράτος. Αφού λοιπόν είναι ιδιωτικό μαγαζί και παριστάνει το κράτος, σημαίνει ότι και η δικαιοσύνη του, τα δικαστηριά του και οι δικαστές του είναι υπάλληλοι του δούκα. Άρα, ό,τι πει τα θετικό τους πληρώνει, αυτό θα κάνουν οι υπάλληλοι. Προσέξτε όμως τώρα το όρος του μνημονίου. Υπάγεται από αμετάκλητα η Ελλάδα στα δικαστήρια, στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Λουξεμβουργού σε σχέση με τη σύμβαση δανεισμού και τη σύμβαση τροποποιητικής. Και ακούστε το καταπληκτικό. Κάθε απόφαση των δικαστηρίων αυτών που θα αφορά την Ελλάδα θα είναι αμετάκλητη, αμετάκλητη και εκτελεστής στο δικαιούχο κράτος μέλους στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν ο δικαστής αποφασίσει
γιατί μου κάνανε τέτοιο αίτημα οι μισθοί σας να πάνε στα 130 ευρώ, είναι αμετάκλητα. Αν αποφασίσει οι συντάξεις σας να καταργηθούν, να το πούνε, είναι αμετάκλητα. Αν αποφασίσει να σας βάλει φορολογία 100.000 ευρώ κατά άτομο, είναι αμετάκλητα. Κατανοείται και έχουν υπογράψει. Αμετάκλητα και ανεφόρο. Αυτά τα υπογράψαν υποτίθεται Έλληνες. Εναντίον των Ελλήνων. Και ακόμα στο επόμενο άρθρο. Λέει, ούτε ο εγγύητης, η Ελλάδα δηλαδή, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά του στοιχεία εξαιρούνται για λόγους εθνικής κυριαρχίας ή και για άλλο λόγο, άρα δεν εξαιρούνται για λόγους εθνικής κυριαρχίας, της δικαιοδοσίας κατάστασης. Άρα, εθνική κυριαρχία δεν υπάρχει σε τίποτα. Μπορούνε και όλα κατασχεθήκαν. Και όταν λέω όλα, εννοώ όλα. Πάμε στο επόμενο γέννημα. Εδώ τώρα θα δούμε ένα άλλο ποσό από την Δημοκρατία. Που εδώ, ενώ τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα από αυτά που σας είπα, κάποιοι ομολογούν οι ίδιοι τώρα οι δανειστές μαζί με αυτούς που υπογράψανε για λογαριασμό μας, υποτίθεται. Λέει, η Ελλάδα, ιδιωτικό μαγαζί Ελλάδα, είπαμε έτσι ξεκάθαρα. Μάλιστα, το 2008 επί κυβέρνησης Καραμαλή έγινε ένας ειδικός νόμος που μετατρέψανε σε πολιτική επιχείρηση την Ελλάδα και την πήγανε με έδρα το Washington DC. Προσέξτε τι ακούτε, το 8 έγινε αυτό, πριν την κρίση. Μάλλον πριν μας πούνε κρίση. Αλλάξαμε λοιπόν μορφή, η εταιρεία Ελλάδα και πήγαμε και εργαστήκαμε στο Washington DC. Εδώ είναι το Παγκόσμιο Γραφείο Καταχώρησης που είναι η Ελλάδα και είναι και άλλα κράτη, έτσι δεν το πρέπει μόνο σε εμάς. Και ένας γενικός πρόξενος που είναι στη Νέα Υόρκη μεταξύ 69ης Ανατολικής Οντού και 79ης, το 11 ήταν ο Κανάφ, αντιπροσωπεύει την εταιρεία Ελλάδα. Η ιδιωτική λοιπόν αυτή η εταιρεία παρέδωσε τα πάντα με το πρώτο μνημόνιο του 10 στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Η Ελλάδα λοιπόν, η ιδιωτική εταιρεία, η Τράπεζα της Ελλάδος, άλλη ιδιωτική εταιρεία και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που λυπάρει όλες τις τράπεζες και μέσα από τις τράπεζες της περιουσίας μας που είναι υποθηκευμένες και κατασκευμένες εκεί, τις ιδιωτικές μας περιουσίες. Παρακούνται λέει με την παρούσα είναι το ΦΕΚ του Α62 του 2014 τώρα το έτσι ξεδιαβάζω. Για να ξέρετε και ποιο ΦΕΚ είναι. Το προηγούμενο ΦΕΚ που διάβαζα είναι το Α18-25 Ιουνάνιου 13. Ό,τι λέει τα ΦΕΚ σας λέω. Η Ελλάδα λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΑΠΗΣΥΜΑ παρετούνται με την παρούσα. Προσέξτε, αμετάκλητα και άρεφορ, αμετάκλητα και άρεφορ, από οποιαδήποτε ασυλία, τη οποία είναι ή ενδέχεται να είναι στο μέλλον. Να καταστούν δικαιούχοι, όσον αφορά στα ίδια, προσέξτε πώς διαχωρίζουν ενωλικά. Άλλο πράγμα τα ίδια που αποτελούν την ιδιωτική εταιρεία Ελλάδα και άλλο τα περιουσιακά στοιχεία. Και εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι τα ίδια που παρετούνται μετά την τελειά ανεφόρων της ασυλίας τους, της Ελλάδος. Ακούστε για να δείτε πόσο καλά το πρέσεις. Τα ίδια της Ελλάδος είναι η Βουλή, τα κόμματα, οι μηχανισμοί, οι Δήμοι, είναι όλα κατασκευμένα, δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιοι οργανισμοί, υπουργεία, όλα κατασκευμένα και πρέπει να αναδειχθεί και της ασυλίας του. Αμετάκλητα και ανεφόρο, στρατός, αστυνομία, λιμενικό, αμετάκλητα και ανεφόρο παραδομένας κατάστασης. Αποτελούν τα ίδια της Ελλάδος. Βγαίνουν δημόσιες ομιλίες και διαφορές, τα λέω, τα ξαναλέω, τα ξαναλέω. Εάν σας έλεγα ψέματα, πιστεύετε ότι δεν θα με είχαν συνάδει, δεν θα γίνει ένας εισαγγελέας να κινηθεί αυτά πάκελτα εναντίον μου και να πει καλό καιρό που είναι δημοσίως. Ψεύδεσαι και κατηγορείς το κράτος. Για να μην είστε δεν σας λέω. Ούτε πολιτικός, ούτε κομματάρχης, δεν θέλουμε να είναι αυτή να την παραδεχθεί μαζί μας στις
τις ομιλίες που κάνουμε, ξέρετε γιατί. Και δεν λέμε κάτι εμείς αυτού, δεν λέμε κάτι από το μυαλό μας. Διαβάζουμε τα ΦΕΠ που υπογράψαμε οι ίδιοι. Απλά επιμελώς τα κρύβουν από εσάς. Και δεν σας λέει κανένα κουβέντα. Και κοιτά να σας παραπλανήσουν. Και κάνουν διαδοχικές εκλογές για ένα λόγο. Για να μπουν να λειτουργήσουν μέσα στην ψεύτικη νομοθεσία που έχουν κάνει με δύο διαδοχικές εκλογές αλλαγής βουλής να σφίγγουν τα κακουργήματα της προηγούμενης κρίσης. Για να διαγράφουν τα κακουργήματα που έχουν κάνει να πούν τον Έλληνο. Γι' αυτό κάνουν εκλογές σήμερα. Και εδώ λοιπόν, ενώ έχουν παρεστηθεί αυτά και τα διάφορα χώρα, έχουν παρεστηθεί τη Σύρια, γιατί τι σα πιέζει ο εθνικό περιουσιακό στοιχείο για να μπορούν όλα άνετα να κατασκευαστούν, να μην μπορεί να προβάλλει κανένα καμία έμπειρη προσβολή τη κατάσταση. Γι' αυτό λέει χωρί περιορισμό τη ασυλία εναδιαγωγή, εναντιδικαστική απόφαση ή άλλη εντολή από κατάσταση, από σύλληψη ή ασφαλιστικά μέτρα. Πριν και την έκδοση δικαστική απόφαση. Πριν από την εκτέλεση για επιβολή εις βάρος των περιουσιακών στοιχείων της κατάστασης. Λέει όμως, τελειώνοντας αυτό εδώ το άνθρωπο, όπως το λένε και τα τέσσερα μνημόνια. Όλα αυτά που έχουμε κάνει εναντίον των Ελλήνων ισχύουν σε έναν βαθμό. Και λέει εδώ, ως το βαθμό που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό δίκαιο. Προσέξτε, δεν απαγορεύεται το παραγκαστικό δίκαιο. Άρα υπάρχει κάτι άλλο πολύ πιο πάνω, το οποίο μάλιστα είναι και αναγκαστικό δίκαιο, που ακυρώνει όλα τα προηγούμενα. Μας το λένε μόνοι τους. Προσέξτε, μας το λένε μόνοι τους. Άρα θα πρέπει εμείς ως Έλληνες, κυρίαρχοι, αυτόχθονες και τελικοί ιδιοκτήτες χειροκρότημα κάθε εθνικού περιουσιακού στοιχείου, να αναλογιστούμε, να σκεφτούμε, να ερευνήσουμε, να μάθουμε τι είναι αυτό που λέγεται αναγκαστικό δίκαιο και καταλήγει τα μνημόνια καταλήγει τα πάντα. Και τις διαδικασίες συμβάσεις. Προσέξτε να δείτε πόσα πρόβλημα. Εάν λοιπόν σας προστάω 1.000 ευρώ και θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα, ψάχνοντας να βρείτε ένα περιουσιακό στοιχείο να μου το κατασχέσετε για να πάρετε τα χρήματά σας, γιατί εγώ δεν σας πληρώνω. Δεν πρέπει το περιουσιακό στοιχείο να έχει τίτλους. Περιουσιακό στοιχείο που δεν έχει τίτλους κατάσχεται. Να κάνεις εκκληρονό που λες περιουσία για τον παππού σου, μπορεί να έχεις τίτλους σήμερα. Απλά τότε άφησε ο παππούς που πέθανε, έρχεται κληρονομιά στο κογόν. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν τίτλοι, μπορεί κανένα να σου κατασχέσει κάτι. Όχι βέβαια. Για να αναλογιστεί το εξής. Αυτή η αίθουσα εδώ που είμαστε, τι είναι. Είναι θεωρητικά της νομαρχίας. Δεν είναι της νομαρχίας. Η νομαρχία έχει την ηγεμονία και την επιμέλεια της αίθουσας. Τη διαχείριση. Την ιδιοκτησία την έχουν οι Έλληνες αυτόχθονες. Είναι του έθνους περιουσία. Έχει συμβόλαια τίτλους αυτή η αίθουσα. Όχι βέβαια. Το λιμάνι έχει τίτλους. Όχι. Το βουνό έχει τίτλους. Όχι. Η θάλασσα έχει τίτλους. Όχι. Το υπέδαφος έχει τίτλους. Όχι. Πώς το κατάσχουνε τότε που δεν έχει τίτλους. Πώς κατάσχεται κάτι που δεν έχει τίτλους και μάλιστα ανήκει σε έθνος και είναι καταπίστευμα. Είναι κληρονόμημα σε έθνος το καταπίστευμα. Ούτε κατάσχεται, ούτε παιδί υποθέτει, ούτε μεταβιβάζεται. Τίποτα από αυτά. Πόσο πολύ δεν μας έχουμε πιέσει. Όλα αυτά τα κάνουμε συνειδητά. Αυτοί που εμείς, εξαπατημένοι εμείς, τους επικυρώσαμε δια της ψήφου μας, με τη συμμετοχή μας δηλαδή, να είναι μέσα στη Βουλή και να κάνουν ό,τι θέλουν για μας. Και μάλιστα να τους έχουμε και ασυλία. Και μάλιστα να μην μπορούμε να τους κατεβάσουμε, να τους καθαρίσουμε. Να μην μπορούμε να τους ανακαλέσουμε. Να είναι υποχρεωτικά 4 χρόνια εκεί εξωτερικά, και να αποφασίζουν ό,τι θέλουν για εμάς. Αλλά έρχονται μέσα από τις ίδιες τις συμβάσεις στα μνημόνια και δηλώνουν μόνοι τους ότι όλα αυτά που εξαπατούμε τους Έλληνες και παραδώσαμε τα πάντα σε κατάσταση ισχύουν μόνο ως το βαθμό που δεν απαγορεύουν το παραγκαστικό δίκαιο. Άρα, ό,τι μας είπαν ότι κατασχέθηκε όλη η Ελλάδα,
Τη στιγμή που είναι κυριολόγημα κατά πίστευμα, πώς είναι τα γράψη, δεν γίνεται. Δηλαδή, αν έχω παράδειγμα που η δουλειά μου είναι ηλεκτρομηχανολογικά, που λύσω μια δύο στην ομαρχία και δεν έχει να με πληρώσει, μπορώ να έρθω να κατασκευάσω μια δουλειά. Πώς το αντιλαμβάνεις. Μπορώ να πάω να κατασκευάσω το δημαρχείο, το δημάρχο, αν δεν έχει ο δίκος να με πληρώσει. Κάτι που έκανα. Δεν μπορώ. Γιατί, γιατί έχουν ασυνία τα εθνικά περιουσιακά στοιχεία και είναι κατάσχετα. Αλλά αυτοί εδώ, οι οποίοι είναι εθνοπατέρες, εθνοσωτήρες και είναι μέσα στην Βουλή και το παίζουν εθνική, εθνική, προσέξτε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιδιωτικής Εταιρείας Ελληνική Δημοκρατία παριστάνει τους εθνικούς αντιπροσώπους. Δεν γίνεται, δεν είναι. Κάνω μια αναδιοικητική εταιρεία με 10 από εσάς και να πούμε έτσι αυτόπιτα και εμείς αντιπροσωπεύουμε το έθνος του Ελληνικού. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο καλά μας έχουν δουλέψει, πάρα πλανήσιμο, με συνεργούς όλα αυτά τα καλά παιδιά που είναι μέσα στα κόμματα, αλλά και άλλα σωματεία, λέσχες και καταιγεία. Και συνειδητά, εξαπατώντας μας, μας έχουν κλέψει την ίδια μας τη ζωή. Έρχεται λοιπόν ένα συνεργάτη μας, γιατί μέσα σε αυτό που λέγεται αναγκαστικό δίκαιο πηγάζει ένα άλλο θέμα το οποίο το 10 μας το λέγανε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις όταν ήταν η υπογραφή εδώ το μνημόνιο. Τι μας λέγανε, ότι μόνο Έλληνας ηθαγενής μπορεί να αποπληρώσει το μνημόνιο. Το θυμόσαστε. Μόνο Έλληνας ηθαγενής μπορεί να αξιοποιήσει την Αλλιανική Σύμβαση και να ελευθερώσει την Ελλάδα. Γιατί όμως, γιατί μόνο Έλληνας ηθαγενής, γιατί τονίζανε το Έλληνας ηθαγενής και δεν λέγανε Έλληνας υπηκούς. Γιατί ο κυρίαρχος αυτόχθονας Έλληνας ηθαγενής που έχει την υποχρέωση να έχει την κυριαρχία σε κάθε ελληνικό περιουσιακό εθνικό στοιχείο και δεν μπορεί να την παραδώσει. Προσέξτε τι λέω, και δεν μπορεί να την παραδώσει την κυριαρχία, την έχει ως υποχρέωση. Δεν μπορεί να την διδάξει, την πετάξει από πάνω του. Δεν μπορεί να την μεταβιβάσει. Και αυτό θα το καταλάβετε με ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω. Όλοι τουλάχιστον οι άντρες γνωρίζετε και περάσαμε από στρατό στην κλίση της πατρίδας να πάμε να υπηρετήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε. Εάν δεν πάμε, μας κηρύσουν ανυπόκαμπτους. Σωστά, τι φυλακιζόμαστε. Εν καιρό πολέμου όμως, εάν φύγουμε, λιποτακτήσουμε, η ποινή είναι εκτέλεση επιτόπου. Χωρίς καν ο αξιωματικός που υποχρεούνται να μας εκτελέσει αν υποτακτήσουμε, να δίνει λόγο σε κανέναν ή να περνάει στο ροδείο. Από πού πηγάζει αυτό, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Από πού έχουμε την υποχρέωση να είμαστε εκεί και να υπηρετήσουμε και να δώσουμε τη ζωή μας την πατρίδα και να έχουμε το δικαίωμα να φύγουμε. Και αν φύγουμε είμαστε υποτάχτες και ποινή είναι η εσκάλη των ποινών με θάνατο. Από την υποχρέωση κυριαρχίας. Από την υποχρέωση με την κληρονομική σχέση εξαίματος, το κληροδότημα που μας έρχεται, εθνική περιουσία, κάποιοι βουνά, θάλασσες, έδαφος, υπέδαφος, τα πάντα, να τα διαφυλάξουμε ακέραια, δίνοντας ακόμα και τη ζωή μας, για να τα παραδώσουμε σε επόμενες γενιές. Αυτό δεν μπορούμε να το πετάξουμε από πάνω, γιατί αν μπορούσαμε, θα παρακιωμάσταν. Θα λέγαμε, δηλώνουμε μη Έλληνες, οπότε δεν πηγαίνουμε στο στρατό. Δεν γίνεται, ακολουθείς υποχρεωτικά το αίμα της μάνας σου ή πατέρα σου. Δεν πάνε άλλες πολυθέτης. Δεν γίνεται το δεκάξι από πάνω σου. Ακολουθείς την ηθαγένεια. Άρα σε ακολουθεί η υποχρέωση της κυριαρχίας. Άρα είσαι ο μόνος που μπορείς να μιλήσεις. Και σου λένε τώρα στην Αγία Σύμβαση. Μόνο Έλληνας κυρίαρχος μπορεί να μιλήσει και να μας πετάξει έξω για να μας αποκλειώσει. Η κυριαρχία εδώ σήμερα, η πρόσκληση για να έρθετε, ήταν το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που έχουμε και να δώσουμε το ΔΗ, να αποπληρώσουμε κάθε μας υποχρέωση προς τις τράπεζες, προς την εφορία και προς τα δημόσια ταμεία. Αναγκαζόμαστε να σας εξηγήσω την κυριαρχία, αυτό το τμήμα για να καταλάβετε πως είστε κυριαρχοί όλοι των χρημάτων που είναι σε εσάς παρατεθειμένα. Η κυριαρχία είναι εξ ολοκλήρου του καθένα.
του κάθε αυτόχθονα Έλληνα είναι εξορροπείο. Δεν είναι ποσοστία. Δηλαδή, όπως και στο στρατό. Δεν είναι να είμαστε 10.000 στρατιώτες μαζί να φύγει ένα και να πει παιδιά δεν τρέχει τίποτα. Εγώ το ένα 10.5 χιλιοστό έχω. Είσαστε άλλοι 9.999 και προλογίστε εσείς. Δεν γίνεται. Γιατί κάθε αυτόχθονη θα γεννή στην Κυριακή δεν έχει εξορροπείο από μόνο σου. Και τεράστια σημασία να καταλάβουμε. Γι' αυτό και έχει και αντιμετωπίζει τη χειρότερη, την έσχατη ποινή στην έσχατη προδοσία να εγκαταλείψει και να γίνει τίποτα άλλο. Άρα, αφού την κυρία αυτή ο καθένα δεν έχει εξορροπείο κατά 100% από μόνο του, έχουμε και την κυριαρχία εξορροπείου σε κάθε εθνικό περιουσιακό στοιχείο. Είτε είναι γη, είτε είναι μετρητά, είτε είναι λογαριασμό σε χρυσό, σε βάρος, σε μέταλλο, είτε οποιαδήποτε μορφή πυροδότημα. Κτίρια, λιμάνια, δρόμου, θάλασσα. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε να κάνουμε τι, το αυτονόητο, να δηλώσουμε τη θέση μας. Λέει το μνημόνιο τώρα. Ο μόνος που μπορεί να ξεχρεώσει και να ελευθερώσει την Ελλάδα και να την απαλλάξει από τις δανειακές συμβάσεις είναι ο κάθε Έλληνας της Θαγενείας. Ναι, αλλά θα μου πείτε, καλό, ωραία θα λες. Εμείς δεν έχουμε λεφτά. Γιατί δεν θα ξεχρεώσουμε να μην πληρώσουμε. Επειδή ακριβώς μας είχαν καταστήσει τα πάντα, έρχεται ένας συνελληνάς μας που είναι γι' αυτός κυρίαρχος αυτόχθονη Θαγενείας και μας εμφανίζει τεράστια ποσά καταθέτοντας μας στο όνομά μας. Μας δίνει 8 χρυσές μετοχές της Τράπεζας Ανατολής, μια ιστορία ξεχασμένη, τις οποίες τις κάνει επίσημα δωρεά σε δύο οργανισμούς για να ξεχρεωθεί η Ελλάδα και αναγκάζει με αυτόν τον τρόπο νομικά το ίδιο το ιδιωτικό κράτος με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και Βουλή, αναγκαζοντάς το να φορολογήσει τη δωρεά, προσέξτε τον εποχή αυτό το καταλάβετε, φορολογώντας τη δωρεά πρέπει να βγάλει μια αξία το κράτος. Εγώ μπορεί να λέω ότι δεν έχω μια αξία για το κράτος, αλλά δεν έχω μόνο ένα ευρώ και αυτό να πει χίλια. Δεν έχει σημασία να πούμε εμείς το λόγιο. Όπως ένα σπίτι όταν το μεταβιβάζεις για να φορολογηθεί, μπορεί να βγάλει μια αξία η πορεία. Έτσι δεν γίνεται. Να αγοράζει ένα ευρώ, αυτό δεν γίνεται. Άρα, οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται, αφού το κράτος φορολογεί τη μεταβίβαση, είτε τη δωρεά του, είναι αναγκασμένο το ίδιο το κράτος λοιπόν από την ίση αξία. Νομικά λοιπόν έρχεται το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών, που το πηγαίνει και σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα και πολύ μεγάλες οι αξίες, και λέει, η κάθε μετοχή είναι 5,5, είναι 678 δις ευρώ. Και οι 8 μετοχές συνολικά της δωρεάς είναι 5,5-3 εκατομμύρια ευρώ. Και φορολογούν αυτόν που κάνει τη δωρεά με 27 δις, τα οποία και δεν τα παίρνουν. Ενώ λοιπόν οι ίδιοι μέσα στη Βουλή συζητάνε κάποιο κοινοβουλευτικό έλεγχο και αποτιμούν αξία σε συγκεκριμένη δωρεά σε χρυσό που είναι για να αξιοποιηθεί κάθε χρέος ιδιωτικό και δημόσιο και να δημιουργηθεί τεράστια ανάπτυξη, ενώ λοιπόν το φορολογούν, δεν το χρησιμοποιούν το περιουσιακό στοιχείο. Επανέρχεται λοιπόν ο ίδιος ο Έλληνας μας, ο Αρτέμις της ώρας, αφού δεν παίρνουν τις μετοχές της Ανατολής και κάνει, προσέξτε τώρα νομικά, πληροδότημα σε πληρονομικό λογαριασμό κατά πίστευμα στο όνομά μας εμάς των κυριάρχων Ελλήνων, κατάθεση 600 δολάρια τα οποία είναι άμεσα προς χρήση. Μία από τις χρήσεις που προβλέπει ο λογαριασμός είναι να αξιοποιηθεί το δημόσιο χρέος. Η δεύτερη χρήση που προβλέπει ο λογαριασμός χειροδότημα είναι να αποπληρωθεί κάθε ιδιωτικό χρέος. Προσέξτε το, κάθε ιδιωτικό χρέος που έχουν οι Έλληνες, είτε είναι προς την εφορία, είτε είναι προς τράπεζα, είτε είναι προς το ΙΚΑ, είτε είναι προς το ΤΕΛΕ, είτε είναι προς τον ΑΤ. Η κυβέρνηση της ιδιωτικής εταιρείας αρνείται να πάρει αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιήσει. Και αρνείται για ένα λόγο, μάλλον για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να μην χαλάσει αυτό το κομμουνιστή στους τραπεζίτες μαζί με τους πολιτικούς που είναι υπαλλήλοι τους,
40% ευρώ από εσάς, τι συμβαίνει εκείνη την ώρα τελικά. Δεν αποδεικνύεται απλά ότι εσείς έχετε 100 ευρώ να γραμμίσετε. Σωστά. Πρωτίστως αναγνωρίζω ότι υπάρχετε εσείς ως πολιτικά και μετανίζετε. Έτσι δεν είναι. Αλλά υπάρχει σε εσείς που μετανίζεις. Πριν σας να πάρω ένα ευρώ, 1.000 ή 10.000, υπάρχεις εσύ και με δανείσεις. Την ώρα που η ιδιωτική εταιρεία με διοικητικό συμβούλιο στην Αθήνα στο Σύνταγμα πάρει τα 600 δις που έχει καταθέσει ο Σόρας σε εμάς, στο κυρίαρχο ελληνικό έθνος, στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Η ιδιωτική εταιρεία το πρώτο πράγμα που αναγνωρίζει είναι εμάς και την κυριολεκτά μας. Και το δεύτερο πράγμα που είναι ταυτόσιμο είναι ότι δεν έχουν καμία θέση εδώ, πρέπει να εξαφανιστούν σκοτωμαλιούν. Γιατί, γιατί με πρόσχημα ότι δεν έχουμε λεφτά, μας βάλανε σε δανεία της εμάς και μας σκοτώνουν. Μας θερούν την ίδια μας τη ζωή. Ποιοι, μια ιδιωτική εταιρεία. Με διοικητικό συμβούλιο στο Σύνταγμα. Για να μην πιστείτε τώρα και καταλάβετε εδώ. Δεν τα παίρνουν λοιπόν τα χρήματα. Τους κάνει μια σχέση με προδοσία ο Άθενης ο Σόρας. Του κάνουν την μήνυση ότι τα έχουν λέει ψέματα. Η μήνυση της κάτι προδοσίας δεν προχωράει η δικαιοσύνη, γιατί δεν πάρει το μήνυση του Συμβούλου. Με το αγγλικό δίκαιο και δεν μπορεί να μιλήσει, δεν είναι πολιτικό το θέμα. Η μήνυση όμως προς το Σόρα προχώρησε δεν γρήγορα. Το 13 τον Ιουνίου πήγε το δικαστήριο. Πανηγυρικά φορέθηκε ο Σόρας για την ανώνυμη πολιτικά στοιχεία και το γεγονός του λογαριασμού. Αποδείχθηκε ότι τα λεφτά είναι εκεί κατευθυνμένα και είναι μόνιμα εκεί και έτσι ο Σόρας αφαιρώθηκε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και επίσημη απόφαση του δικαστηρίου μέσα στην ελληνική μου κράτη που αναγνωρίζει την ύπαρξη του λογαριασμού, την ύπαρξη των ιδιοκτητών του λογαριασμού, προσέξτε το, και ότι έχει μέσα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην τα παίρνει. Ο Αρτέμις ο Σόρας εντάξει, να σας πω, έκανε και μια δεύτερη, μια ακόμα κίνηση. Από τα κληρονομικά κεφάλαια, τα οποία είναι στα παγκόσμια ταμεία, γιατί υπάρχει έτσι φτιαγμένο με τις παγκόσμιες συνθήκες. Ένα ταμείο, το οποίο έχει αντιρρονομικά δεχτών των Ελλήνων, είναι πολλά τα ταμεία, ένα από όλα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν μπορούμε να τους κάνουμε χρήση. Για να τους κάνουμε χρήση, χρειάζεται πρώτο να καταδεχθεί πρόγραμμα ανάπτυξης να πάρουμε τα χρήματα. Συνοδευόμενο τις ανάπτυξες μελέτες. Δεύτερο, να δούμε οι εγγυήσεις για να αναβοηθεί η χρηματοδότηση. Και τρίτο, να δώσει την εντολή ένα θεσμό που εκπροσωπεί εμά του ανθρώπου, του ιδιοκτήτε, του κυρίαρχου. Κατά το Ελληνικό Σύνταγμα για του παγκόσμιου νόμου είναι 5 οι θεσμοί που μα εκπροσωπούν. Είναι ο Πρωθυπουργό, είναι ο Υπουργό Οικονομικών, 2. Είναι η Βασιλή, ο τέο ο δικό μα, σα αρέσει, θα σα αρέσει, έχει τη σφραγίδα και μπορεί να κατεβάσει χρήματα. Τέταρτο θεσμό είναι οι εκκλησίε, όλε οι εκκλησίε, όχι μόνο η επίσημη του Ιερώνυμου, η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, όλες οι αναγνωρισμένες εκκλησίες αυτοκέφαλες και αυτοδιοικούμενες, άρα και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, προσέξτε το. Άρα και οι μασόνοι, γιατί είναι δηλωμένη η Εκκλησία δόγμα. Και εσείς νομίζετε ότι οι μασόνοι έχουν λεφτά. Δεν έχουν λεφτά. Τα δικά σας πλέγουν από τα χειρονομικά σας χρήματα, τα διαχειρίζονται αυτοί, κάνουν επιχειρήσεις μέσα και έξω από την Ελλάδα, εσείς νομίζετε ότι η μασόνια είναι πλούσιοι. Όχι. Και όταν έρθει η ώρα να ελέγξουμε τα ταμεία και τους κληρονομικούς μας λογαριασμούς και τους ισολογισμούς των ταμείων, θα κλάψουνε μανούλες και θα περάσουν άσχημα. Αν δούμε στο Ισραήλ. Η ουσία λοιπόν είναι ότι αυτά τα χρήματα τα κληρονομικά ο Αρτέμις ο Σόρας με δικές του εγγυήσεις, με ένα πρόγραμμα τεράστιο από πολύ δουλειά, τις παραδενιά και από τις μελέτες, ενέπινε και έχει έτοιμα για μας 2.300.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα είναι άμεσα έτοιμα να χρησιμοποιήσουμε. Αυτά τα χρήματα λοιπόν μαζί και με τα 600 δολάρια και μαζί και με τα δικαιώματα από τους λογαριασμούς τους εθνικούς που είναι κατατεθειμένοι με τη συνθήκη του Bretton Woods, προσέχετε και σας λέω είναι επίσημα πρέπει του κράτους αυτά. Είναι λογαριασμοί που βλέπατε πριν, που είχαν ένα φυσικά 115 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πλανήτης μας το 1944, που ήταν ακόμα μέσα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έκανε
μια συνθήκη δημοσιοοικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Αυτή η συνθήκη, λόγω του χωριού στην Αμερική που έγινε, ονομάζεται Bretton Woods, ο χωριό ονομάστηκε η συνθήκη του Bretton Woods. Και εκεί συμφωνήσανε όλοι οι λαοί να χρησιμοποιούν το δολάριο ως νόμισμα στην Αλαβόνια. Του λένε τα πάντα στον πλανήτη, χρηματιστηριακά προϊόντα, τα μέταλλα, το πετρέλαιο, οι τιμές είναι σε δολάριο στα χρηματιστήρια. Και για να μην πέσει έξω ποτέ ο πλανήτης, προσέξτε εδώ πέρα το οξύμορο, το γενείο, για να μην πέσει ποτέ έξω ο πλανήτης, αναγκάσανε τις χώρες, τους λαούς, τους ανθρώπους, να παραδώσουν εθνικό πλούτο σε ένα ταμείο που ιδρύθηκε, το οποίο είναι το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό ή Federal Reserve System, είναι άλλο το Federal Reserve Bank, είναι άλλο το Federal Reserve System. Και σε αυτό το παγκόσμιο ταμείο που ονομάζεται το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό, παραδώσανε οι άνθρωποι το πλούτο τους για να εγγυώνει το δολάριο, για να είναι πάντα το δολάριο με αξία, να μην πέσει έξω η οικονομία του πλανήτη. Γι' αυτό εμείς δεν είχαμε σε μη μόνη. Τέλος πάντων, εμείς παραδώσαμε τότε πάρα πολλά χρήματα, τα οποία αγνοούσαμε ότι υπάρχουν και τα αγνοούσαμε μέχρι χθες. Αυτά τα χρήματα όμως είναι τα πιο επίσημα χρήματα του πλανήτη. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν παραδοθεί στον Παγκόσμιο Ομοσπονδιακό Αποθεματικό και είναι η ιδιοκτησία του δολαρίου και αυτά μπαίνουν στον παγκόσμιο ισορροπισμό που γίνεται κάθε χρόνο της Παγκόσμιας Τράπεζας και έρχονται και τα επικυρώνουν. 300 βασιλείς και πρίγκιπες σε όλο τον πλανήτη, όλοι οι προέδροι δημοκρατιών και όλοι οι υπουργοί οικονομικών του πλανήτη και τα μεγαλύτερα παγκόσμια δικαστήρια θεσμοί, όπως το Δικαστήριο της Χάγης με 16 ονομαστικά δικαστές, όπως το Παγκόσμιο Δικαστήριο το Ποινικό με 17 ονομαστικά δικαστές, η Διεθνής Ένωση Εισαγγελέων που μετέχουν οι δικοί μας εισαγγελείς, οι εφέτες και οι αεροπαγίτες, προσέξτε, η Διεθνής Ένωση Εισαγγελέων που μετέχουν οι δικοί μας εισαγγελείς μέσα στη Διεθνή Ένωση, θυμηθείτε πως ξεκίνησαν την παρουσίαση. Δεν τολμάει να έρθει ένας εισαγγελέας να πει σας κλείνω μέσα και τη λέτε ψέματα. Κρατήστε το αυτό, τεράστια σημασία. Γιατί οι ίδιοι τα υπογράφουν, δεν τα ξέρουν. Και αυτά τα υπογράφουν κάθε χρόνο σε παγκόσμιο ισορροπισμό που κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα. Και το δίνουν σε όλα τα κράτη να λάβουν γνώση και έρχονται. Τρεις επικεφαλείς αξιωματούχοι από το κάθε κράτος να επικυρώνουν τον ισορροπισμό. Με τα χρήματα του κάθε κράτους. Έτσι για την Ελλάδα, εδώ που βλέπουμε τον ισορροπισμό του 7, το 7 είχαμε πρόεδρο Δημοκρατία στον Παπουλιά, υπουργού οικονομικού του κ. Αργοσκούπη, και ο πρέσβης στον ΟΗΕ ήταν και ο Γερμανής ο Βασιλάκης. Βλέπουμε εδώ τις φωτογραφίες του και τις φωτογραφίες του. Άρα, σου βεβαιώνουν επίσημα ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός οικονομικών ότι έχει εκπαιδεύσει 15 ΕΠΗ, τα οποία μάλιστα αρχίζονται με 4% το χρόνο. Άρα, έχει και παράγοντα. Πού είναι τα παράγοντα? Γιατί δεν μας έπρεπε να σκούμε στα 115 τρισεκατομμύρια. Με 4% το χρόνο είναι 5 τρισεκατομμύρια μόνο τα παράγοντα. Ξέρετε τι σημαίνει 5 τρισεκατομμύρια δολάρια μόνο τα παράγοντα? Έχουμε και τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα να βάλουμε ζωά. Και εμείς δεν έχουμε να φάμε και να βάλουμε σε μνημόνια τα κοκρόσκυλα. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Δεν είναι συνειδητά σε σπίδες στο κεφμένο για να σκοτώσουν. Να κάνουμε την ενημέρωση. Κανονίσανε δύο ταυτόχρονα ακόμα ομιλίες. Το παρακράτος καθεστώς. Η μία την κάνει στο επιμελητήριο και στείλανε μηνύματα σε όλη τη Μεσσηνία, στα τηλέφωνα. Για να δείτε πόσο οργανωμένα δουλεύει το καθεστώς εναντίον των Ελλήνων. Σε όλους βγήκανε στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα πάλι στο επιμελητήριο για τα κόκκινα δάνεια. Σας εξαπατούν. Ακούστε γιατί. Τα κόκκινα δάνεια και ο νόμος Κατσέλη είναι μια απάτη της κυβέρνησης υπέρ των τραπεζιτών. Εάν διαβάσετε το ΦΕΚ που βγάλανε στις 15 Δεκέμβρη του 2015, λέει για να πουληθούν τα κόκκινα δάνεια στις εταιρείες που θα τα πουλήσουν οι τράπεζες, πρέπει το τελευταίο
σύμβαση όταν η ολίδης καινούργια. Προσέξτε το αυτό, να το καταλάβετε. Δηλαδή, αν ένας αδιαφορείται, δεν έχει πάει τα τελευταία δύο χρόνια στην τράπεζα να υπογράψει το παραμικρό, είναι έξω από τον νόμο. Δεν μπορεί να το πουλήσουν το δάνειο. Γιατί ήδη το δάνειο έχει πληρωθεί 4 φορές. Να αποδείξεις. Πληρωθεί από την ασφάλεια, έχει πληρωθεί από τα λεφτά που δίνουν στις τράπεζες και επαγγελματίες, έχει πληρωθεί από τις ανακεφαλαιοποιήσεις και ήδη το έχουν πουλήσει και στη διατραπεζική ως χρηματιστικό παράγωγο. 4 φορές από τα λεφτά έχει πληρωθεί το καταδάνειο. Τι θα κάνουν, κανέναν δεν θα μου κατσέλει έξω. Γιατί, για να στήσουν την νόμιμη πώληση του δανείου. Γιατί εσύ πήρες δάνεια από την Εθνική, εσύ πήρες από την Πειραιώς. Με την Πειραιώς έκανε σύμβαση, με την Εθνική έκανε σύμβαση. Η σύμβαση δεν πρέπει να πουληθεί σε άλλη τράπεζα το δάνειο. Είναι παράνομο. Και τι σε κάνουμε τώρα. Σου λέμε τον νόμο Κατσέλη, έλα θα σου κόψουμε λίγα λεφτά, θα σου αφαιρέσουμε και λίγο από το επιτόκιο. Έλα υπογράψε δάκα, για να μπορούμε να σας πουλήσουμε. Και δεν κάθεται να σας το εξηγήσει, δεν σας το εξηγεί ο λογιστής σας. Προσέξτε τι άκουτε, ούτε ο λογιστής σας δεν σας το εξηγεί, ξέρετε γιατί. Γιατί όλοι έχουν κατσουλίκη. Μπορεί και να μην το ξέρει. Λέτε να μην το ξέρει. Σοβαρά δεν το ξέρει. Το ξέρει και το παραξέρει. Όπως ξέρει ότι έχει προκαταβολή 100% φόρου. Να πληρώσεις. Μπορεί οι λογιστές να βγουν έξω να μιλήσουνε. Να ενημερώσουν τον κόσμο ότι τους έχουν φτιάξει φορολογικό σύστημα. Ξέρετε ότι παίρνει μόνος από την εφορία. Ναι. Σας το λέω εγώ επίσημα, γιατί αν όπως βάλετε λογιστές να δεν έχουν κάνει. Παίρνουν μόνος οι λογιστές από την εφορία και να πληρώνουν τον σύστημα. Είναι ιδιωτικά μαγαζιά οι εφορίες. Είναι ιδιωτικό μαγαζί το βασίλειο. Πρέπει να το καταλάβετε. Όλοι οι καλλιτέχνες. Το καθεστώς και το ιδιοκτησιακό είναι το ίδιο. Και εσείς οι κοινοί αρχοί είσαστε μόνο υποτελείς προλογούμενοι. Είναι η ώρα λοιπόν να δηλώσετε τη θέση σας. Και αυτή η θέση δηλώνεται μόνο εδώ. Έχουμε τεράστια ποσά αίτημα τα οποία είναι εθνικά. Είναι εθνικά υπό την έννοια των κληρονόμων αυτοκτόνων. Που είσαστε όλοι τελικοί ιδιοκτήτες κληρονόμοι δικαιού. Από αυτά τα χρήματα λοιπόν που είναι αποδεδειγμένα υποχρεούσε να κάνετε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Το οποίο όμως πρέπει να το κάνετε γράφος. Δεν γίνεται προχωρικά. Από τα αποδεδειγμένα σας χρήματα μπορείτε να δώσετε εντολή διαρκείας για οριστική εξόπληση ό,τι χρωστάτε στο αφημί σας προς την εφορία, ό,τι χρωστάτε προς τα δημόσια ταμεία ή κατέβαινα το γάραβονα, τσακ, και κάθε μορφή σταγισμού από την τράπεζα. Από την τράπεζα. Προστάτε δάνειο σε εργασιακό, προστάτε επαγγελματικό, προστάτε τις εταιρείες σας, προστάτε τα λύσιμ, τα αυτοκινητά σας, τα μηχανάκια σας, κάρτες, καταναλωτικά, δεν έχει σημασία τι μπορείς να έχεις πόσο υπάρχει. Έχετε χρήματα έτοιμα, τα οποία υποχρεούστε να δώσετε το λίγε γράμμα, αν δεν το κάνετε γράμμα, μου λέω για το γίνεται, να αποπληρωθεί κάθε πλήση. Ο εγγυητής πληρωτής και μάρτυρά σας στην κάθε εντολή είναι ο ίδιος του αρτέλους ως όλους. Και έχει τεράστια σημασία αυτό. Μακάρι η τράπεζα, η εφορία ή το ΙΚΑ να μην εκτελέσει την εντολή σας. Και να φτάσουμε σε δικαστήριο. Και να έρθει μάρτυρα στο σώμα. Δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει ούτε ο δικαστής. Διότι όπως με την τράπεζα, το ίδιο συμβαίνει παντού. Όταν έχεις έναν εγγυητή, αν εσύ δεν έχεις να πληρώσεις, δεν θα παίρνει τον εγγυητή ή τον βρούνε λογαριασμό, οτιδήποτε θα το καταλάβουμε. Αυτό δεν γίνεται. Όταν έρχεται δηλαδή ο εγγυητή σου, καταθέτη σου και πληρωτή σου μέσα στο δικαστήριο, μάρτυρα, αν φτάσει στο δικαστήριο γιατί δεν παίρνει τράπεζα από την εντολή σου. Και επειδή θα πληρώνω τώρα, τι θα του πει ο δικαστή. Δεν υπάρχει δεν θέλουμε. Δεν υπάρχει δεν θέλουμε. Δεν υπάρχει δεν περνάνε τα λεφτά σου, δεν μ' αρέσει το χρώμα σου, δεν μ' αρέσει για την οικογένεια ή για τι εμποδίσει ή για τι ευσυχώ σου. Δεν ισχύει ούτε. Σημασία είναι να καταλάβουμε νομικά ότι αυτό που στοιχειοθετήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια, που δομήθηκε, έχει γίνει τόσο άρτια νομικά που είναι μη αντιμετωπίσιμο.
Οι περισσότεροι από εμάς δεν κάτσαμε να ασχοληθούμε από την αρχή με τον ατέμπτο σώμα και τι ήταν αυτό που είχε κάνει και τις πράξεις τις νομικές που έκανε. Αρκεστήκαμε στην προπαγάνδα ή στην πιαρία κάποιων και δεν κάτσαμε κοντά στο θέμα. Όταν όμως σκέψουμε και δούμε νομικά τι έχει γίνει, όχι συναισθηματικά, αλλά νομικά, και δούμε το νομικό κομμάτι των οικονομικών πράξεων, θα καταλάβουμε τι. Ότι όλα αυτά τα χρήματα είναι κατατεθειμένα στο όνομά μας και περιμένουν εμάς να τους πάρουμε χρήση. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει νομικά. Και για να γίνει νομικά έχει μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να ολοκληρωθούν. Δεξιά μου και αριστερά μου είναι ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλήνων Συνέλευσης του Δήμου της Καλαμάτας. Ενώ ακούτε Ελλήνων Συνέλευση και ενώ κάποιοι έχετε δει και το γραφείο, εσείς δεν έχετε καταλάβει τι είναι. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι η νομική οντότητα όλων των δημοτών που πρέπει να είναι μέλη και υπό τη σκέψη γενικά ή συνομικά της νομικής οντότητας Ελλήνων Συνέλευσης με δημοκρατικό καταστατικό εγκεκριμένο από το πρωτοδικείο, άρα 100% νόμιμος, περασμένο στην εφορία τη μάθημη και στο δημητήριο και στο γεμί, δηλώνεις ακριβώς το ποιο είσαι και κάνεις το ποιος είσαι και κάνεις άσκηση των δικών σου δικαιωμάτων. Άρα, με την κάλυψη, την επικουρία της Ελλήνων Συνέλευσης, όλοι πρέπει να πάτε να κάνετε την εντολή. Και μάλιστα, σας λέω, δημόσια, προσέξτε, δημόσια και προκαλώ οποιοδήποτε να πει ότι δεν είναι έτσι. Στην Ελλήνων Συνέλευση, οποιοδήποτε κτίριο παραχωρηθεί για χρήση, που το κυνηγάει και να το δω σχέση, που το χρυστάει ο ίδιος ο κτίριος, θα αναλάβει να το προστατεύσει η Ελλήνων Συνέλευση. Δεν πρόκειται να σας το πάρει ποτέ η τράπεζα από τα σχέση. Αναλαμβάνει τη δέσμευση η Ελλήνων Συνέλευση, δώστε τα κτίρια που έχετε για να ανοιχτούν γραφεία στην Ελλήνων Συνέλευση. Δώστε να ανοιχτούν γραφεία για να συμπληρωθούν οι εντολές των πολιτών δημοτών Ελλήνων. Για να ξεχρεώσουν, χρειαζόμαστε χώρους. Πρέπει να ανοίξουμε και άλλα γραφεία. Η Καλαμάτα είναι μεγάλη πολιτική, το λιγότερο 4-5 γραφεία. Δεν αρκεί το ένα που γεννήσει. Η Μεσίνη πρέπει να ανοίξει ένα δύο. Κάθε χωριό και κάθε γειτονιά να έχει το δικό του γραφείο. Και συμμετέχουν να αποφασίζουν οι γενικές συνελεύσεις στα μέλη του κάθε γραφείου πως Έλληνες ιδιοκτήτες, κυρίαρχοι, αυτόχθονες και τελικοί δικαιούχοι και κληρονόμοι το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή του. Το έθνος έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Ο καθένας από εμάς έχει κυριαρχία. Αν δεν το κάνουμε νομικά και εγγράφως και υπό τη σκέπη επίσημου καταστατικού εγκεκριμένου στο πρωτοδικείο, δεν μας ακούει κανείς. Βγήκαν οι αγρότες, πήσαν τους δρόμους, φωνάζαν. Τι είπα τι κάνει. Τους εξαρτήσαν ένα μήνα στους δρόμους και στο τέλος πήγε ο αντισυνδικαλιστής πράκτορας στη ΣΕΗ. Πέρα του κάνει σίγουρο και έκανε σύμφωνο και φτάνει όλο το που με το ζήτημα. Και οι αγρότες τι πήγαν, δεν ήταν υποδραστικοί, δεν έγινε και γίνει έτσι. Καταλάβετε ένα πράγμα. Το καθεστώς θέλει να βγαίνουν να φωνάζουν. Είτε στα καπενεία, είτε στα πεζοδρόμια, είτε στις πλατείες στους δρόμους. Ο νοικοκύρης, ο ιδιοκτήτης, δεν χρειάζεται να φωνάζει. Ο κυρίαρχος, δεν χρειάζεται να φωνάζει. Δηλώνει απλά εδώ να τους συνδέσει. Χαρτί γραμμένο κάπου χώρε με λένε. Καταλάβετε το γιατί το λένε. Την Ελλάδα με χαρτιά μας την πήρανε. Δεν μας την πήρανε με λαό. Δηλαδή δεν ήταν στρατό εδώ να ρίχνει τις στολιές. Να πέφτει κανένα πούμα καμία. Πού μας την πήρανε. Χαρτάκι, με συμφωνίες που σας διαβάσαμε τώρα. Άρα είναι πολύ απλό να καταλάβετε πώς πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό που έχετε. Γι' αυτό πρέπει να είναι ένας τεράστιος πλούτος, τον οποίο σας τον έχουν αναγνωρίσει όλοι, σας τον έχουν επικυρώσει η δικαστηρία, ο Άγιος Πάγος, 4 Σεπτέμβρη του 2015, το υπογράφει και το εγκρίνει το επίσημο καταστατικό σας, όλο το γραφείο της Ελλάδος, που είναι και στο πρόεδρος και σε εκκληρές του Άγιος Πάγος και βεβαιώνει ότι έχεις 8,5 τρισεκατομμύρια έτοιμα να τα διαθέσει. 8,5 τρισεκατομμύρια θα βεβαιώνει ο Άγιος Πάγος. 4 Σεπτέμβρη του 2015. Στα βεβαιώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στα βεβαιώνει ο Υπουργός Οικονομικών. Τι περιμένετε. Γιατί αργήσατε. Γιατί αργήσατε την προχώρηση. Τι αργήσατε. Εσείς γιατί αργήσατε. Χαίρομαι που το λες. Αδερφέ, έχω διαλύσει να γυρίζω την Ελλάδα και να ανημερώσω. Εμείς όλοι πήγαμε στο κίνημα υπέρβαση, στον κύριο Τόμπρα. Δεν πήγαμε σε εσάς, αν σας ξέραμε, θα είχαμε έρθει κίνη. Πρόσεχε και είναι διαφορά και τι λάθος κάνεις αν το επιτρέπεις. Λες θα δώσουμε σε εμάς. Όχι. Εγώ σου ζητάω να πάρεις θέση εσύ για τον εαυτό σου. Πολύ ωραία.
Και εσύ μου λες. Δεν ξέρω. Άκουμε το καταπληκτικό. Θυμόσαστε το φάκελο του Τόμπρα του Βάλε ποτέ μεγάλο διοικητή του ΟΤΕ. Πήγα το χωριό μου, εγώ ξέρω. Είμαι από την Αγία Τριάδα Πολίτη. Ο Τόμπρα του βγήκε την υπέρβαση που είναι τον υπάλληλο τη τράπεζα και του κλείσε το 6 με φέκτο ελληνικό κράτο στην ασφαλιστική. Πρόσεξε, είναι ο μοναδικό με φέκτο κράτο που το κράτο του δίνει την εταιρεία. Το 2006. Είναι από το χωριό μου. Ήτανε και μάρτυρα κατηγορία σε μήνυση που είχε κάνει άλλο Εβραίο. Τώρα πριν από 6 μήνες. Είναι δηλωμένο μάρτυρα κατηγορία. Να ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου. Το τραπεζικό καθεστώ που έχει ιδιοκτησία του στην Ελλάδα έχει υπαλλήλου του πόλεμου. Πράκτορε των μυστικών υπηρεσιών, πράκτορε πρεσβείων, τραπεζικού. Όλα τα ακροδεξιά και τα αριστερά κινήματα, κόμματα, αυτά είναι όλα πρακτορία τους. Εμείς. Ο σκοπός τους έτσι είναι. Να σας παραμένουν, να μας παραμένουν, να μας κόβουν κομματάκια. Μη μονιάσουν, γιατί έτσι τι μονιάσουν. Ξέρουν θα τους παραγγέλνουν. Το μυστικό είναι εκεί. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τον λόγο, αυτός ο λόγος ο Γιάννης ο Κουτάρης. Καταλάβετε ποιοι είστε και το τι έχετε και πως πρέπει να πράξετε. Δεν ξέρω τι είναι ο πρόβλημα. Αδέρφια είμαστε. Ως αδερφός είμαι εδώ. Για μας είναι το πρόβλημα. Για μας. Θα περάσουμε στο τέλος ερωτήσεις έτσι αλλιώς, οπότε κάνετε λίγο υπομονή. Καλησπέρα και από μένα, ο Γιάννης ο Δράσης είναι. Ναι, σου λέω μονολεκτικά ναι, τα πάντα μπορεί να διαρρώσεις. Ό,τι και μου πει και να είναι η χώρα σου. Μιλώντας τώρα για το πάθος, δεν σταματάει το Γιάννη Βαβιλόπουλο, ποτέ να ξέρετε. Μέχρι να ευχαριστούμε έτσι θα κάνει. Λοιπόν, έρχομαι από τον Άπλιο. Είναι μεγάλες οι στιγμές που ζούμε. Είναι πρώτη φορά και κοιτάξτε τώρα στον άλλο να δείτε ότι είναι η πρώτη φορά που οι Έλληνες μαζεύονται χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα και χωρίς χρώμα. Βλέπουμε συναντήσεις κομμάτων, μηχανισμών δηλαδή, οι οποίοι είναι παραδομένοι, οι οποίοι ανήκουν σε ένα μηχανισμό που λέγεται κράτος, γιατί το κράτος είναι ένας μηχανισμός, δεν είναι τίποτα άλλο. Και μάλιστα είναι μηχανισμός τον οποίο το δημιουργεί το κυρίαρχο έθνος για να διαχειριστεί την κοινωνία του. Βλέπουμε λοιπόν συναντήσεις και συναθροίσεις σε κόμματα και μαζεύονται 20 δικοί τους υπάλληλοι. Έχουμε καταρρεύσει τα πάντα. Βλέπετε το κτίνος ο οποίος δεν κάνει, γιατί αν είχε νόηση και διανόηση όπως οι Έλληνες, δεν θα έπρεπε αυτά που κάνει. Το μόνο που κάνει είναι να σκουντάει τους Έλληνες και τους σκουντάει με πολύ άσχημο τρόπο. Ακούγεστε τι. Λοιπόν, τους μιλάει με πολύ άσχημο τρόπο. Τους σκουντάει με πολύ άσχημο τρόπο και το μόνο που καταφέρνει είναι τη συσπήρωση, τη συνένωση των Ελλήνων. Αυτό φοβούνται και ξέρετε γιατί το φοβούνται. Γιατί ήρθε η ώρα οι τελικοί κληρονόμοι να δηλώσουν ποιοι είναι με ελεύθερη βούληση. Εμείς δεν μπορούμε να δηλώσουμε ποιος είναι κληρονόμος κυρίαρχος Έλληνας του περιουσιακού στοιχείου που λέει η Ελλάδα. Και όταν λέμε Ελλάδα, εννοούμε τα πάντα. Η Ελλάδα έχει λογαριασμούς σε μετρητά. Έχει λογαριασμούς σε πολύτιμα μέταλλα. Έχει λογαριασμούς σε χρυσό. Χιλιάδες χιλιάδων τόνοι σε χρυσό. Αυτά είναι όλα κληροδότημα του κυρίαρχου έθνους των Ελλήνων. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να δηλώσει αν είναι κληρονόμος. Και δεν μπορεί να το κάνει αυθαίρετα. Διότι για να ενεργοποιήσουμε την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, η οποία πρέπει να εκπροσωπηθεί, χρειάζεται ο καθένας από εμάς να μπει στα γραφεία, στο νομικό πρόσωπο εκπροσώπησης του κυρίαρχου έθνους. Αυτό είναι η ελληνοσυνέλευση. Είμαστε από τον Σεπτέμβρη του 2015 ο μόνος φορέας ο οποίος έχει πιστοποιημένα χρήματα δικά του, ως κυρίαρχο έθνος πάντα μιλάω. Και δεν τα πιστοποιεί ο φορέας, τα πιστοποιούν όλοι οι επίσημοι θεσμοί. Διότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην παγκόσμια στιγμή, όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι θεσμοί, λοιπόν, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά και στην Ελλάδα, έχουν εγκυρωποιήσει και πιστοποιήσει με τις υπογραφές τους τα κληρονομικά κεφάλαια των Ελλήνων. Το ΔΕΤΑ ήταν δημογράφηση. Ο Μπαράκ Ομπάμα έχει υπογράψει. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει υπογράψει. Ο Μπαρόζο έχει υπογράψει. Ο Ντράγκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει. Η Κριστή Λαγκάρντ που κουράει τον δάχτυλο στους Έλληνες έχει υπογράψει για τα λεφτά μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
καταστάσει. Ο υπουργός οικονομικών, ο κεντρικός, θα με σύνει τις πάντες. Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι άλλο. Πρέπει να πούμε από εχθές πρέπει να είμαστε μέσα στην γραφεία, με το όνομα μας και τα στοιχεία μας, για να δηλώσουμε στον ΟΗΕ κυριαρχία. Και πρέπει να το κάνουμε το συντομότερο. Γιατί είναι στρατιώτες αποστολή και δεν θα σταματήσουν πουθενά. Το έθνος έχει τιμήσει αυτή τη διαδικασία θεσμικά. Η ανώτατη διαδικασία του έθνους είναι μία. Και πατάει στο δίκαιο των εθνών, το οποίο είναι ταβάνι στον πλανήτη. Δεν υπάρχει κάποιο δίκαιο πάνω από το δίκαιο των εθνών. Αυτή λοιπόν η θεσμική και νομική διαδικασία του κυρίαρχου έθνους ονομάζεται συνέλευση του έθνους. Εθνοσυνέλευση. Και όταν οι Έλληνες περάσουν σε εθνοσυνέλευση, δεν υπάρχει τίποτα μπροστά τους. Καταλάβετε το. Είναι αόρατοι. Δεν υπάρχουνε. Ζούνε με τη δικιά μας την ανάσα. Είναι ανύπαρκτοι. Είναι ένα ψευδοκράτος το οποίο δεν ανήκει σε εμάς. Δεν το αναγνωρίζουμε. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε, γι' αυτό δίνουμε εντολή και επειδή δίνουμε γράφος. Αν δεν ήμασταν κυρίαρχοι και δεν το δηλώναμε μέσα από την εντολή του αξιωρότηση που τους δίναμε, θα κάνουμε μια απλή αίτηση. Και θα λέγαμε, παρακαλείστε, αν γίνεται, να πληρώσετε από τους λογαριασμούς μου. Εδώ δεν κάνω αίτηση, εδώ δίνω εντολή. Και εξουσιοδοτώ ταυτόχρονα τους διαχειριστές να περάσουν σε ολική εξόχληση. Και είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Και αν δεν έχουν μηχανισμούς να το κάνουν, οφείλουν να δημιουργήσουν τους μηχανισμούς. Αν και οι μηχανισμοί υπάρχουν. Γιατί παίρνουν από όλους τους Έλληνες χρήματα από τον λογαριασμό τους. Είναι έτσι καλό να πω. Κατάσχουν χρήματα από τους λογαριασμούς μας, ναι ή όχι. Άρα το κάνουν χωρίς εντολή δικιά μας. Τώρα λοιπόν, ερχόμαστε εμείς, αφού κάναμε το πραξικό μήνυμα με τις τράπεζες και κλειδώσαμε τα χρήματά μας, γιατί ο τραπεζίτης δεν έχει χρήματα, και μας δίνουν 60 ευρώ και μας κάναμε και το καλό να μας δίνουν αυθιστικά 420 και πρέπει να τους πούμε ευχαριστώ σαν να παράλληλα τα παιδιά και τα μαγαζιά. Αφού λοιπόν κλειδώσαμε τα χρήματα στους Έλληνες και είπανε όχι, το ίδιο λέμε και εμείς. Κρατήστε συνέλληνες τα χρήματά σας, γιατί ο αγώνας αυτός είναι μέγιστος. Είναι ο αγώνας των ανθρώπων. Είναι αγώνας ψυχών. Και δίνουμε εντολή να εισπράξουν από τους λογαριασμούς. Όχι επιταγή. Η εντολή που δίνουμε είναι να εισπράξουν μετρητής. Μετρητής. Να το έχετε καλά στο μυαλό σας αυτό. Μιλάμε για μετρητά χρήματα. Άρα λοιπόν δεν μένει τίποτε άλλο. Το μόνο που μένει είναι να συστρατευτούμε, να συνενωθούμε και να περάσουμε στην εθνοσυνέλευσή μας. Και πρέπει να το κάνουμε όλοι. Γιατί δεν μπορούμε να το δηλώσουμε ο καθένας μόνος του, αν δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Ο Αρτέμις ο Σόρας έφερε το μηχανισμό. Κάποιοι βάλουν στο πρόσωπο Αρτέμις Σόρας και τον αποκαλούν απαταιώνα. Ποιο είναι το προϊόν της απάτης? Το προϊόν της απάτης είναι ότι αποκάλυψε όλη την αλήθεια στο έθνος του. Ότι έφερε 600 δισεκατομμύρια που είναι ενήμερος όλος ο πλανήτης και θα πιστοποιεί και μέσα στην Ελλάδα ο Άγιος Πάγος. Και μάλιστα χρήματα τα οποία δεν δεσμεύονται από καμία μνημονιακή σύμβαση. 5,5 δισεκατομμύρια μετοχές της Ανατολής χρυσές. Και όταν μιλάμε για μετοχή, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο έχει ρίσκο, μιλάμε για αποδεικτικό κατάθεση χρυσού σε μέταλλο. Ο χρυσός αυτός είναι πιστοποιημένος από τη Βουλή των Ελλήνων. Οι μετοχές του Αρτέμι του Σόρα είναι εκεί και περιμένουν. 5,5-3 είναι μετοχές της Ανατολής έτοιμες για αποπληρωμή του χρέους των Ελλήνων, ιδιωτικού και δημοσίου. 600 δισεκατομμύρια εκεί και περιμένουν για τον ίδιο λόγο. Και άλλα 2,3 επίσης συγκεκριμένα. Και περιμένουν να εκτελέσουμε διαδικασία. Αυτό κάνουμε. Εκτελούμε διαδικασία. Γυρνάω από πόλη σε πόλη και ενημερώνουμε τους συγκληρονόμους ιδιοκτήτες του περιουσιακού στοιχείου που λέει η Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα δεν υπάρχει σαν νομικό πρόσωπο. Το κυρίαρχο έθνος υπάρχει ως νομικό πρόσωπο. Γι' αυτό και στο βασίλειο της Ελλάδος ήταν της Ελλάδος. Και όχι το βασίλειο των Ελλήνων. Γι' αυτό και σήμερα, όπως είδατε πριν που είπε ο Γιάννης ο Βαγγελόπουλος, παραδόθηκε η Ελλάδα. Ποια Ελλάδα διαχειριστές παραδόθηκε, για ποια Ελλάδα μιλάμε. Την Ελλάδα με τους Πακιστανούς, τους Αλβανούς, τους Ινδούς, τους Άγγλους, τους Ρώσους, τους Κινέζους. Ποια Ελλάδα παραδόθηκε.
γιατί ούτε ο ίδιος ο κληρονόμος δεν έχει δικαίωμα ούτε μέρος της εθνικής κυριαρχίας να παραδώσει. Απαγορεύεται ρητά. Άρα λοιπόν, προδοθήκαμε. Ας δούμε λοιπόν την Ελλάδα όπως έχει απαγορευμένη από εδώ και πέρα, το είδαμε και το καταλάβαμε. Δώσαμε την ευκαιρία σε όλους. Τα πάντα έχουν διαλυθεί και γερμιστεί. Άρα λοιπόν πρέπει να μιλάμε σαν κυρίαρχοι, κληρονόμοι, όχι σαν προδομένοι. Άρα συνέλληνες έχετε τα πάντα. Μεταφέρετε το μήνυμα παντού. Παντού την επόμενη φορά στην Καλαμάτα πρέπει να είμαστε χιλιάδες. Χιλιάδες ανοιχτή πλατεία. Μεταφέρετε το μήνυμα, κάντε όλη την εντολή εξουσιοδότησης, έτσι μόνο δηλώνεται η κυριαρχία, γιατί μέσα στην εντολή εξουσιοδότησης υπάρχουν και οι λογαριασμοί. Τους λέμε και από πού θα τα πάρουμε. Διότι ο Αρτέμις όσον αφορά τα 600, μας έχει δηλώσει και είναι δικά μας και μας έχουν μεταβιβαστεί όλα αυτά τα χρήματα ως τελική δικαιούχη. Το καταλάβατε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει καμία λύση. Και όποιος σας μιλήσει για λύση, πείτε του ότι είναι κατασκευμένος. Ο μόνος που δεν έχει κατασκευθεί μέχρι σήμερα είναι ο κυρίαρχος αυτόχθον Έλλην Ιθαγενής, τελικός κληρονόμος, ιδιοκτήτης της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, Ελλάδα, να δηλώσουμε ποιοι είμαστε. Αυτό ξεχωρίζουμε μέσα από το σύνολο που λέγεται Ελλάδα. Γι' αυτό και τα γραφεία μας είναι σε όλο τον καλύτερο. Γιατί αφορούν το έθνος των Ελλήνων, τους ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες έχουν στην Αμερική, στη Γερμανία, γραφείο στον Καναδά, στη Νέα Υόρκη, στην Ελβετία, στη Ζυρίχη, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Αυστραλία, στη Γαλλία, Σουηδία κοιμάστε, Νορβηγία κοιμάστε, παντού σε όλο τον πλανήτη, όπου υπάρχει ελληνισμός. Γιατί όλα λίγο είναι σαν διέλευση όλους μας. Άρα λοιπόν, σας καλούμε σαν ιδιοκτήτες προς ιδιοκτήτες και σας λέμε, ελάτε μέσα στα γραφεία των Ελλήνων να δηλώσετε ότι είσαστε οι τελικοί κληρονόμοι και να εκτελέσουμε τη διαδικασία της εθνοσυνέλευσης. Τίποτα, και εδώ θα τελειώσω, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία του κυρίαρχου έθνους στην εθνοσυνέλευση του. Δεν υπάρχει ανώτατη διαδικασία από αυτή. Είναι η τελική μας διαδικασία και είμαστε οι μόνοι μας κοινωνίων που μπορούμε να αποτελέσουμε αφού ελέγξουμε τα πάντα. Τα πάντα. Το 10% είναι ταμείο των Ελλήνων. Οι παγκόσμιοι εργάτες είναι ταμείο των Ελλήνων. Και έχουμε χιλιάδες τέτοια ταμεία. Ελάτε λοιπόν να το κάνουμε στις Έλληνες. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο εν ολίγη θα πάρουμε την Ελλάδα μας. Σας ευχαριστώ. Η θέση στην οποία φτάσαμε σήμερα φτάσαμε μόνο από προδοσίες. Και πάντα προδοσίες για να αντιμετωπίσουμε. Από προδοσίες χάσαμε τη Μικρά Ασία. Από προδοσίες χάσαμε την Ελλάδα. Από προδοσίες φτάσαμε να κάνουμε 5 πτωχεύσεις. Κάθε Έλληνας που νιώθει την ανάγκη να μπει για να γίνει πολεμιστής για να πολεμήσει για την Ελλάδα, όπως εμείς δώσαμε όρκο να υπερασπιστούμε τα αδέρφια μας τους Έλληνες, θα δώσει όρκο ότι δεν θα προδώσει τον ελληνισμό και θα αγωνιστεί για την Ελλάδα. Και αυτές τις ορκομοσίες εμείς οι Έλληνες τις κάνουμε δημόσια. Ούτε κρυφά, ούτε σε υπόγεια. Σήμερα εδώ θα κάνουμε ορκομοσία. Όσοι πολεμιστές και πολεμίστριες θέλουν, μπορούν να ορκιστούν δημόσια. Να αγωνιστούν για τους Έλληνες, τα αδέρφια τους και να μην τους προδώσουν. Ορκιζόμαστε! Φωτιά και τσεκούρες! Ορκιζόμαστε, ναι! Ξεκινήστε! Πάμε να κάνουμε την ορκομοσία! Σκοτείτε, κοιτάτε μπροστά! Στον Έλληνα του. Πρώτη πόλη που ελευθερώθηκε είναι
Όρκος είναι όρκος Ελλήνων, αδερφό προς αδερφό, ότι δεν θα τους προδώσουν. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Θα λέω τα λόγια τμήματικά και θα επαναλαμβάνουμε όλοι μαζί με θέρμη ψυχή. Τα χέρια όχι σταυρωμένα, δεν είμαστε θερμός. Εστάσεις προσοχής και παρακαλώ όλοι όρθιοι και σεβαστείτε τη στιγμή. Στο τέλος του όρκου θα περάσετε να πιείτε νερό για να κλειδώσετε τον όρκο. Και να δώσετε ένα όνομα και να πιείτε. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της ορκομοσίας. Θα διαβάζω τα λόγια και θα επαναλαμβάνετε. Τάσομαι και αφοσιώνομαι. Τάσομαι και αφοσιώνομαι. Εις το λόγο της ενότητας. Εις το λόγο της ενότητας. Του Πανάγαθου Άρχοντος Φωτός. Του Πανάγαθου Άρχοντος Φωτός. Με καρδιά και ψυχή συντονισμένη. Με καρδιά και ψυχή συντονισμένη. Στις φωτεινές δυνάμεις της έλξης. Στις φωτεινές δυνάμεις της έλξης. Του κράτης του νου. Του κράτης του νου. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Στη συμπαντική συνειδητότητα. Στη συμπαντική συνειδητότητα. Και νομοτέλεια. Και νομοτέλεια. Ως μονάδα. Ως μονάδα. Στην ένωση όλων των ιερών ψυχών. Στην ένωση όλων των ιερών ψυχών. Όπου η δύναμή τους είναι. Όπου η δύναμή τους είναι. Το κοσμικό πυρ. Το κοσμικό πυρ. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Ως πολεμιστής ταγμένος. Ως πολεμιστής ταγμένος. Στον ιερό σκοπό της ελευθερίας της Ελλάδος. Στον ιερό σκοπό της ελευθερίας της Ελλάδος. Του ελληνισμού και της ελληνικότητας. Του ελληνισμού και της ελληνικότητας. Απανταχού της γέας. Απανταχού της γέας. Να υπηρετώ πάντα την αλήθεια. Να υπηρετώ πάντα την αλήθεια. Το δίκαιο. Το δίκαιο. Την αρμονία. Την αρμονία. Την αρετή. Την αρετή. Την αυθονία. Την αυθονία. Με ανιδιοτέλεια. Με ανιδιοτέλεια. Ορκίζομαι να προστατεύω τους συνέλληνές μου. Ορκίζομαι να προστατεύω τους συνέλληνές μου. Ορκίζομαι και τάσομαι ολόψυχα. Ορκίζομαι και τάσομαι ολόψυχα. Να πολεμήσω. Να πολεμήσω. Για την εγκαθίδρυση του ελληνισμού. Για την εγκαθίδρυση του ελληνισμού. Του σκοπού του και των αξιών του. Του σκοπού του και των αξιών του. Όπου μου ζητηθεί. Όπου μου ζητηθεί. Και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και κόστος. Και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και κόστος. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να θέτω το συμφέρον του ελληνισμού. Να θέτω το συμφέρον του ελληνισμού. Πάνω από κάθε προσωπική μου. Πάνω από κάθε προσωπική μου. Η οικογενειακή μου επιθυμία. Η οικογενειακή μου επιθυμία. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να υπερασπίσονται με κάθε δύναμή μου. Να υπερασπίσονται με κάθε δύναμή μου. Τα δίκαια του ελληνισμού. Τα δίκαια του ελληνισμού. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να συμπαραστέκομαι και να προφυλάσω. Να συμπαραστέκομαι και να προφυλάσω. Του συνέλληνες μου. Του συνέλληνες μου. Και κάθε Έλληνα όταν υπάρχει ανάγκη. Και κάθε Έλληνα όταν υπάρχει ανάγκη. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να πράττω πάντα σύμφωνα. Να πράττω πάντα σύμφωνα. Με το ελληνικό αξιακό σύστημα. Με το ελληνικό αξιακό σύστημα. Και να επιζητώ πάντα νόηση φωτός. Και να επιζητώ πάντα νόηση φωτός. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να είμαι ένα σώμα. Να είμαι ένα σώμα. Και ένας νους. Και ένας νους. Και να ενεργώ με τους συμπολεμιστές μου. Και να ενεργώ με τους συμπολεμιστές μου. Ομόνοα. Ομόνοα. Ως σφαίρα πυρός. Ως σφαίρα πυρός. Που στο πέρασμά της κατακαίει. Που στο πέρασμά της κατακαίει. Κάθε αποστατική ενέργεια. Κάθε αποστατική ενέργεια. Και τη μετουσιώνει σε δύναμη φωτός. Και τη μετουσιώνει σε δύναμη φωτός. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Στον απόλυτο σεβασμό. Στον απόλυτο σεβασμό. Των ελάνιων εντολών. Των ελάνιων εντολών. Υγεία. Υγεία. Κάλλος. Κάλλος. Πλούτος. Πλούτος. Ισχύς. Ισχύς. Φρόνης. Φρόνης. Σοφροσύνη. Σοφροσύνη. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Ανδρεία. Ανδρεία. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Υπακοή στα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα. Υπακοή στα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα. Και στον πολέμα. Και στον πολέμα. Και στον ιερό σκοπό και σχέδιο που εκπροσωπεί. Και στον ιερό σκοπό και σχέδιο που εκπροσωπεί. Ο παραπάνω ιερός όρκος του πολεμιστή. Ο παραπάνω ιερός όρκος του πολεμιστή. Σφραγίζεται ενώπιον. Σφραγίζεται ενώπιον. Της συμπατικής μνήμης. Της συμπατικής μνήμης. Του ενεργού ύδατος.
λίγον τούτο. Δίνω το λίγον τούτο. Και σφραγίζω τον όρκο. Και σφραγίζω τον όρκο. Στη συνείδησή μου. Στη συνείδησή μου. Στην ύπαρξή μου. Στην ύπαρξή μου. Στην οντότητά μου. Στην οντότητά μου. Στην ψυχή μου. Στην ψυχή μου. Και κρυσταλώνω τον λόγο που έδωσα. Και κρυσταλώνω τον λόγο που έδωσα. Στον όρκο αυτό. Στον όρκο αυτό. Αν παραβώ τον όρκο μου. Αν παραβώ τον όρκο μου. Όλος ο κυταρικός ιστός του σώματός μου. Όλος ο κυταρικός ιστός του σώματός μου. Να διαλυθεί στα εξών. Να διαλυθεί.